Και θα κάνω share screen. Απλά να θέλω να μου πει κάποιος, αν βλέπουμε καθαρά την οθόνη. Όλα yes, εντάξει. It's clear. Ωραία, ευχαριστώ παιδιά. Όλα εντάξει. Αν κάτι δεν πάει καλά, σας παρακαλώ, σταματήστε με. Διότι αντιμετώπιζα ένα πρόβλημα με το κομπιούτερ μου σήμερα. Λοιπόν, προχωράμε. Αρχίζουμε με το reward plan. Και πώς κληρονόμαστε στις γενές. Ο κάθε επιχειρηματίας από εμάς σίγουρα πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τον τρόπο που πληρώνεται. Για να ξέρει τι βήματα θα κάνει, πώς θα βάλει τις παραγγελίες του, πώς θα βάλει τις εγγραφές του. Υπάρχουν 6 τρόποι πληρωμής στις γενές. Αυτοί είναι οι 6 σταθεροί τρόποι. Υπάρχει και ένας 7ος που είναι τα founders. Υπάρχει και ένας 8ος που είναι οι διαγωνισμοί. Θα μείνουμε σε αυτούς τους 6 που είναι οι σταθεροί τρόποι πληρωμής. Και ξεκινάμε. Για να θεωρούμαστε συνεργάτες στις γενές, πρέπει πρώτα να κάνουμε την εγγραφή μας, την εγγραφή μέλους δηλαδή, που είναι 30 ευρώ, στην Κύπρο τουλάχιστον. Στην Ελλάδα νομίζω έχει μια διαφορά 1-2 ευρώ πάνω κάτω, διότι είναι διαφορετικό. 30,8. Ωραία, στην Κύπρο είναι 29, κάτι. Οπότε λέμε 30 για να είμαστε πάντα μέσα. Και επιλέγουμε το πακέτο μας που θέλουμε να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν διάφορα πακέτα, από βασικό μέχρι τον τζάμπο, μέχρι τα μεγάλα πακέτα που είναι αξίας 2-3 χιλιάδων ευρώ, ανάλογα με τον budget που έχει ο καθένας, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο καθένας. Και μαζί με αυτή την εγγραφή παίρνουμε δωρεάν, στην ουσία, ένα website με το δικό μας όνομα, το δικό μας e-shop, το δικό μας back office, τα εργαλεία τα οποία είναι για να προωθήσουμε την επιχείρησή μας, καθώς και τα εργαλεία για να χτίσουμε την επιχείρησή μας. Και προχωράμε να δούμε με ποιους τρόπους πληρωνόμαστε αμέσως. Και όταν λέω αμέσως, εννοώ ότι χωρίς να χρειάζεται να πάρω κάποια βαθμίδα. Αμέσως, με την εγγραφή μου, πώς πληρώνομαι. 2 τρόποι πληρωμής. Ο πρώτος είναι το retail profit, το λεγόμενο η διαφορά στην ουσία χοντρικής λιανικής. Άρα, αγοράζουμε εμείς χοντρική, πουλάμε σε λιανική και παίρνουμε τη διαφορά. Αυτό μπορεί να είναι από 35 μέχρι 40, ανάλογα με τα προϊόντα. Και πάμε σε παράδειγμα. Αν για παράδειγμα στην χοντρική τιμή ο όρος είναι 90 ευρώ και στη λιανική 139 ευρώ, έχουμε ένα κέρδος στα 49 ευρώ. Παιδιά, οι τιμές είναι οι τιμές Κύπρου, οπότε πάνω κάτω το ίδιο έχουμε σε κέρδος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει εγώ να βάζω από την τσέπη μου χρήματα, να αγοράζω σε χοντρική, να έχω στόκ για να το μεταπουλήσω μετά. Μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία απευθείας από το e-shop μου. Και εδώ είναι που έρχεται ένα νέο πρόγραμμα, αυτόν του προτινόμενου πελάτη. Είχαμε και στο παρελθόν τον προτινόμενο πελάτη, το οποίο πρόγραμμα λύγει τέλος αυτού του μήνα και εφαρμόζεται ένα καινούριο. Θα μας δοθεί στο Άμστερνταμ τώρα, πότε θα είναι ακριβώς διαθέσιμο στον back office μας, θα ξέρουμε από το Άμστερνταμ και μετά. Θα το κάνουμε όμως ερχόμενοι πίσω ειδικό webinar για το πώς λειτουργά πλέον ο προτινόμενος πελάτης. Και πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Αν για παράδειγμα έχω 10 πωλήσεις ορών σε ένα μήνα χοντρική για να γίνει τη διαφορά, είναι γύρω στα 490 ευρώ μόνο από αυτόν τον τρόπο πληρωμής και μόνο από αυτό το προϊόν. Και προχωράμε σε επόμενο τρόπο πληρωμής, είναι τον πόνους της πρώτης παραγγελίας. Όπως έχουμε πει, με την εγγραφή των 30 ευρώ ακολουθεί η επιλογή ενός πακέτου. Ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το πακέτο, η προμήθεια που εγώ θα πάρω από την εταιρεία άμεσα είναι από 25 δολάρια μέχρι 300 δολάρια. Και αυτό μπορεί να γίνει απεριόριστες φορές κάθε μήνα και να παίρνω απεριόριστα μπόνους κάθε μήνα. Εξαρτάται από τη δουλειά μου που θα κάνω και τα άτομα που θα φέρω εγώ μέσα. Τρίτος τρόπος πληρωμής. Από εδώ και πέρα αρχίζουν οι πληρωμές με βάση τις βαθμίδες. Η πρώτη βαθμίδα είναι του executive. Και όπως έχει εξηγήσει πολύ καλά η Μαρία προχθές, το να γίνεις executive είναι να έχεις
μία εγγραφή δεξιά και μία εγγραφή αριστερά με τουλάχιστον το μίνιμουμ βασικό πακέτο. Ή να δημιουργήσουμε δικό μας πακέτο, το Creative Package δηλαδή, θα το δούμε και πώς είναι στον back office μας μετά, αξίας των λιγότερων 100 βαθμών. Τώρα, παίρνω την πρώτη μου βαθμίδα, που είναι και η πιο σημαντική αρχική βαθμίδα στη Genes. Με κάθε πακέτο ή με κάθε προϊόν, παίρνουμε τα λεγόμενα CV. Είναι οι βαθμοί που υπάρχουν σε κάθε προϊόν ή σε κάθε πακέτο. Ανάλογα με το προϊόν, διαφέρουν οι βαθμοί. Όλοι αυτοί οι βαθμοί πηγαίνουν στις δύο ομάδες που έχουμε. Δηλαδή, αν εγώ τώρα σήμερα έχω γραφτεί, θα δημιουργήσω μία ομάδα στα δεξιά μου και μία ομάδα στα αριστερά μου. Μια από τις δύο ομάδες είναι και ομαδική. Δηλαδή, δεν βάζω μόνο εγώ άτομα σε αυτή την ομάδα, βάζει και το upline. Η άλλη ομάδα είναι η δική μου εσωτερική γραμμή, η οποία βάζω εγώ τα άτομα τα δικά μου και αυτή με τη σειρά τους τα δικά τους. Αν το σύστημα διαβάσει σε αυτές τις δύο τις γραμμές 600 βαθμούς από τη μια μεριά και 300 βαθμούς από την άλλη, ανεξαρτήτως γραμμής, η μεριάς, αφαιρούνται από το σύστημα και παίρνουν $35. Αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολλές φορές κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα ή κάθε μέρα, όσο μεγαλώνει η επιχείρησή μας. Και πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Αν για παράδειγμα εγώ έχω γράψει το Ρολάντο για παράδειγμα στα αριστερά μου και την... Ο Ρολάντος μου είπε, ήθελες πολλά. Λοιπόν, έχω γράψει το Ρολάντο στα αριστερά μου και τη Χριστίνα στα δεξιά μου. Ο Ρολάντος έχει γίνει activated, είναι ενεργός δηλαδή, γιατί έχει πάρει ένα πακέτο ambassador, το οποίο δίνει σε εμένα και στην ομάδα 500 βαθμούς. Συν μου δίνει εμένα $250 από το δεύτερο τρόπο που μόλις αναφέραμε ότι πληρωνόμαστε, σαν τον πόνους της πρώτης παραγγελίας. Η Χριστίνα έχει μπει και έχει ενεργοποιηθεί με ένα πακέτο Supreme, το οποίο μου δίνει εμένα $100 σαν πόνους πρώτης αγοράς και δίνει σε μένα και στην ομάδα 300 βαθμούς. Και προχωράμε. Ο Ρολάντος γίνεται executive και κάνει δύο εγγραφές. Και οι δύο του εγγραφές είναι με Supreme Package. Άρα παίρνει ο Ρολάντος και από τις δύο εγγραφές $100, δηλαδή σύνολο 200, και παίρνει και 300 βαθμούς από κάθε εγγραφή. Άρα, στη μια, και παίρνω εγώ 300 βαθμούς από την κάθε εγγραφή και εγώ και η ομάδα. Άρα, σύνολο, στη μεριά που είναι ο Ρολάντος, έχω πάρει και εγώ και η ομάδα 1.100 βαθμούς. Από την ομάδα της Χριστίνας τώρα, από την πλευρά που είναι η Χριστίνα, έχει γίνει και αυτή η executive και έχει βάλει δύο άτομα, το ένα με βασικό πακέτο, το οποίο της δίνει $25, και βάζει ακόμα ένα άτομο με τζάμπα πακέτο, το οποίο δίνει $200. Παιδιά, κάντε σας παρακαλώ mute. Ρολάντο, κάνε mute. Λοιπόν. Η Μακρίνα να κλείσει, η Μακρίνα. Και ο Ρολάντος είναι σε... και ο Ρολάντος είναι και με ακούω διπλή. Οπότε, παίρνει η Χριστίνα $25 και $200 από τις δύο της εγγραφές. Παράλληλα, παίρνουμε και η Χριστίνα, αλλά και εγώ και η υπόλοιπη ομάδα 300 βαθμούς, 100 βαθμούς και 400 από τα δύο πακέτα. Σύνολο έχουμε 800 βαθμούς. Άρα, έχω 1.100 από τη μια μεριά, 800 από την άλλη. Άρα, το σύστημα έχει διαβάσει τους 600-300 βαθμούς, τους έχει αφαιρέσει και μου έχει αφήσει 500 στη μια μεριά και 500 στην άλλη. Και μου έχει δώσει $35 αμοιβή. Αυτά τα άτομα τώρα που έχουν μπει, προχωρά και γίνονται executive, μπαίνουν παραγγελίες, μπαίνουν και άλλοι βαθμοί, οπότε πιστώνουν βαθμούς και μετά αφαιρούνται με το 600-300. Επόμενος τρόπος. Παιδιά, κάντε mute σας παρακαλώ, διότι είμαι σε screen, δεν μπορώ να σας κάνω εγώ. Οπότε, να είναι ο καθένας υπεύθυνος, σας παρακαλώ να κάνει mute τον εαυτό του. Και προχωράμε στο επόμενο τρόπο πληρωμής, είναι τον bonus ηγεσίας. Αν εγώ έχω βοηθήσει, για παράδειγμα, τις δύο μου εγγραφές, που είναι η πρώτη μου γραμμή λεγόμενη, οι δικές μου εγγραφές είναι η πρώτη μου γραμμή, ο ορισμός. Οι δικές τους εγγραφές
Για μένα είναι η δεύτερη μου γραμμή και για αυτούς η πρώτη. Και οι εγγραφές των εγγραφών τους είναι για μένα τρίτη γραμμή, για τις δικές μου εγγραφές δεύτερη γραμμή και για τις εγγραφές των εγγραφών μου είναι πρώτη τους γραμμή. Οπότε, στην πρώτη μου γραμμή εγώ τώρα, αν τους βοηθήσω να πάρουν την ομαδική προμήθεια, τα 35 δολάρια που μόλις έχουμε εξηγήσει, οι λεγόμενοι κύκλοι, παίρνουν πάνω στους κύκλους τους κάθε φορά 20%. Παίρνω στη δεύτερη μου γραμμή 15% πάνω στους κύκλους και στην τρίτη μου γραμμή 10% έξτρα προμήθεια από όλα τα άλλα, από τους προηγούμενους τρεις τρόπους που έχουμε εξηγήσει, από την εταιρεία. Τώρα, για να μπορέσω εγώ να πάρω το 20%, πρέπει να είμαι σε βαθμίδα Jade, την οποία βαθμίδα Jade θα την εξηγήσω μετά πώς γίνεται. Για να μπορέσω να πάρω το 15% στη δεύτερη μου γραμμή, πρέπει να είμαι στη βαθμίδα Πέρλα. Και για να μπορέσω να πάρω και το 10% στην τρίτη μου γραμμή, πρέπει να είμαι σε βαθμίδα Ζαφύρι. Και καθώς αυξάνονται οι βαθμίδες που πάω εγώ, δηλαδή θα πάω Ρούπι, Έμεραλντ με το καλό Diamond, οι βαθμίδες 4, 5, 6, 7 level παίρνω 5% πάνω τους. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο πιο πολλά άτομα έχουμε μέσα στις ομάδες μας, τα οποία παράγουν, τα βοηθούμε να παράγουν την ομαδική προμήθεια, τόση πιο πολλή προμήθεια να έχουμε και εμείς σε bonus ηγεσίας. Πάμε στον επόμενο τρόπο πληρωμής, που είναι ο πέμπτος. Είναι τον bonus, ας το πούμε, των πελατών. Όλοι ξέρουμε ότι για να υπάρχει, για μια επιχείρηση να είναι υγιής, πρέπει να έχει κάποιους πελάτες. Στη Genes με 5 πελάτες οι οποίοι παραγγέλνουν κάθε μήνα από έναν προϊόν το οποίο είναι σε ότωση, αλλά μπορεί να είναι και συνεργάτες, δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο πελάτες. Το 20% στην πρώτη μου γραμμή θα γίνει 25%, δηλαδή παίρνω 5%, προσθέτω 5% πάνω στον πόνους ηγεσίας, πάνω στο πρώτο μου level. Και αν έχω 10 πελάτες, προσθέτω 10%, άρα σύνολο το κάνω 30% πάνω στον πόνους ηγεσίας της πρώτης μου γραμμής. Και προχωράω στον τελευταίο τρόπο πληρωμής, που είναι το Diamond Pool Bonus, δηλαδή σε βαθμίδα Diamanding και πάνω, η Genes θα πάρει το 3% από το συνολικό κύρο, να το πούμε, της εταιρείας και θα το μοιράσει ανάλογα με τη δουλειά στα διαμάντια και πάνω. Η εταιρεία μας είναι εταιρεία δισεκατομμυρίων, οπότε αντιλαμβάνεστε, καθώς περνάει και ο καιρός, πόση είναι αυτή η προμήθεια. Και πάμε να δούμε λίγο τις βαθμίδες. Όταν ξεκινούμε στη θέση του distributor, δηλαδή κάνουμε την εγγραφή μας και αγοράζουμε ένα πακέτο. Όταν κάνουμε δύο εγγραφές, μία δεξιά και μία αριστερά, πάω στη βαθμίδα executive. Προχωρώντας, όταν δημιουργήσω εγώ 4 executive, δηλαδή να έχω 4 προσωπικές μου εγγραφές, που να έχουν από 2, ένα άτομο στα δεξιά τους, ένα άτομο στα αριστερά τους, σε αναλογία τουλάχιστον το λιγότερο 3 στη μια μεριά και ένα στην άλλη, μπορεί να γίνει και 2 με 2, ή έχουν συνολικά 8 εγγραφές ατόμων που έχουν πάρει τουλάχιστον το βασικό πακέτο και θεωρούνται distributor, η αναλογία είναι 5 στη μια μεριά, 3 στην άλλη, τότε παίρνουμε την βαθμίδα Jade. Και είναι εδώ που αρχίζουμε να πληρωνόμαστε με το 20% στην πρώτη μας γραμμή. Συνεχίζοντας την πορεία μας, όταν δημιουργήσω 8 executives, δηλαδή να έχω 8 προσωπικές εγγραφές που να έχουν από 2 άτομα, ένα δεξιά, ένα αριστερά, ή να έχω συνολικά 12 εγγραφές ατόμων οι οποίοι είναι συνεργάτες, με μήνυμο βασικών πακέτων, προς τη βαθμίδα Πέρλα. Και η βαθμίδα Ζαφύρι, η οποία είναι το μαξιλαράκι για τη Genes σαν βαθμίδα, και είναι η τελευταία βαθμίδα που αλλάσουμε χτίζοντας executives. Πρέπει να χτίσουμε 12 executives σε αναλογία των λιγότερων 9 στην μια μεριά, 3 στην άλλη, για να πάρουμε αυτή τη βαθμίδα. Από εδώ και πέρα, οι υπόλοιπες βαθμίδες, η οποία είναι το Elite, Ruby, Emerald, Diamond και προχωράμε προς τα πάνω, είναι με τους κύκλους. Δηλαδή με τον τρόπο που δείξαμε, τον τρίτο τρόπο πληρωμής, που είναι τα 35 στην ουσία.
Αυτό θα το εξηγήσουμε. Κάποιος ο οποίος αλλάζει βαθμίδες σιγά σιγά αντιλαμβάνεται πώς δουλεύει το σύστημα και προχωράει και ξέρει πόσους κύκλους πρέπει να κάνει για κάθε βαθμίδα. Το σημαντικό για τα νέα άτομα είναι, όσοι δεν είναι executive, ο πρώτος τους στόχος είναι να γίνουν executive. Όσοι είναι executive, προχωράμε για Jade και πάμε ούτω καθεξής, για Πέρλα και για Ζαφίνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η αλλαγή βαθμίδας και ειδικά όταν έχουμε τη συνέπεια που πάντα λέμε. Το πλάνο είναι όσοι μπορούμε να αλλάζουμε, να έχουμε ένα executive κάθε εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, στους 3 μήνες, μπορούμε να γίνουμε ζαφίροι. Θα δεχτώ ερωτήσεις για τον τρόπο πληρωμής. Όποιος έχει απορία, παιδιά, πριν να προχωρήσουμε στον back office. Ραφαήλ. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Αδριανή, το εξής. Πριν που αναφέρατε για το leadership bonus που παίρνουμε το 20% από την πρώτη ομάδα, από τους κύκλους που κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, στα $35 που παίρνουν στον κύκλο τους, αυτό είναι, έτσι. Ακριβώς. Στα $35 παίρνουν το 20%. Αν το δούμε συνολικά, Ραφαήλ, αν για παράδειγμα ένα άτομο στην πρώτη μου γραμμή έχει πάρει 1.000 ευρώ αυτό το μήνα σε κύκλους, εγώ δικαιούμαι 200 ευρώ μπόνους από την εταιρεία πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο άτομο που το έχω βοηθήσει. Αν έχω 3-4 άτομα που έχουν αυτό το ποσό, παίρνω το ανάλογο έξτρα σαν μπόνους ηγεσίας. Γι' αυτό πάντα λέμε βοηθάμε και έχουμε όλοι το προνόμιο να παίρνουμε έξτρα χρήματα από την εταιρεία βοηθώντας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σε ορισμένες εταιρείες να αλλάζουν βαθμίδες στα άτομα και να προχωράνε, τους κόβουνε. Ενώ εμάς μας πληρώνουνε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, φυσικά, στο τέλος του μήνα, δηλαδή, παίρνεις αυτό το bonus, έτσι. Όχι, όχι. Κάθε φορά που γίνεται. Α, οκ. Okay. Αυτό το bonus είναι εβδομαδιαία. Πληρωνόμαστε εβδομαδιαία στη Genes. Είναι από Δευτέρα σε Δευτέρα. Οπότε, ό,τι κάνουμε από Δευτέρα μέχρι την Κυριακή το βράδυ, ας το πούμε, ό,τι γίνει αυτή την εβδομάδα από τη δουλειά, θα την πληρωθούμε σε 2 εβδομάδες. Θα το δείξουμε αυτά κομμήσια μέσα στον back office μετά. Με απλά λόγια, για κάθε 35 που κάνει η πρώτη σου γραμμή, Ραφαήλ, εσύ θα παίρνεις $7 για κάθε 35. Είναι 7 okay. δολάρια. Okay, ευχαριστώ. Τώρα, αν έχουμε 5 πελάτες σε ότοχη, θα παίρνουμε $8.75. Και αν έχουμε 10 πελάτες σε ότοχη, θα παίρνουμε $10. Άλλος? 10.5 κιόλας. 10.5, συγγνώμη, ναι, σωστό. Κάποιος άλλος που μπορεί να έχει απορία? Με δεύτερη σελίδα. Ο Νικόλας, στην πρώτη σελίδα είναι. Ο Παναγιώτου. Ναι, Νικόλα. Ναι. Τα 100 CV είναι που μας κάνουν distributor. Ακριβώς. Τα πακέτα ξεκινούν από 100 CV ή δημιουργούμε δικό μας πακέτο αξίας 100 βαθμών. Ωραία. Και για το executive χρειαζόμαστε λοιπόν 2 distributors. Ακριβώς. Ένα στα δεξιά μας και ένα στα αριστερά μας. Okay. Και εκεί που μετράμε σε executives ή σε sign-ups, το sign-up τι ακριβώς είναι? Άτομο ο οποίος είναι συνεργάτης, ο οποίος έχει αγοράσει έναν πακέτο αξίας 100 βαθμών. Okay. Ή μπορεί να είναι και πελάτης και να αγοράσει πακέτο αξίας 100 ευρώ. Ναι. Πάλι ευχαριστώ. Να το εξηγήσουμε λιγάκι αυτό το τελευταίο, Ανδριανή, ότι μπορεί κάποιος ο οποίος έχει μπει μόνο με το starter kit, αν κάποια στιγμή κάνει μια παραγγελία μέσα σε διάστημα ενός μήνα προϊόντα αξίας 100 CV, αυτόματα το σύστημα τον γυρνάει σε distributor. Ακριβώς. Εντάξει, απλώς σε αυτή την περίπτωση ο σπόνσορας δεν θα πάρει το bonus των $25. Μέσα στο μήνα αυτό ή και ας έχει περάσει και 2 μήνες. Όχι, παιδιά. Είναι ένας μήνας. Είναι ένας ημερολογιακός μήνας. Δηλαδή, αν εγώ σήμερα γραφτώ στην εταιρεία με 30 και είμαι πελάτης και αγοράσω ένα reserve που είναι 60 βαθμοί και μέχρι το τέλος του μήνα αποφασίζω ότι θέλω να αγοράσω και μία γκρέμα νύχτα να την δοκιμάσω.
Συνολικά σε έναν ημερολογιακό μήνα έχουν προσθεθεί 110 βαθμοί. Άρα το σύστημα με αναβαθμίζει εμένα, τον πελάτη, σαν συνεργάτη. Αν αποφασίσω ότι θέλω να έχω και autoship, γιατί μου αρέσουν τα προϊόντα και θέλω να έρχονται, θα μαζεύω βαθμούς από τη μια μεριά, γιατί δεν έχω άτομα γραμμένα για να μαζεύω και από τους δύο πλευρές, αλλά επειδή είμαι σε autoship, θα μαζεύω βαθμούς. Τώρα, το άτομο που με έχει γράψει από τη στιγμή που εγώ πήγα από τον back office, από το shop μου στον back office και αγόρασα τα προϊόντα αυτά, ένα-ένα ή και όλα μαζί, αυτός δεν παίρνει τον bonus της εγγραφής, της πρώτης εγγραφής, γιατί δεν πήρα πακέτο. Αν αποφασίσω ότι θέλω να πάρω πακέτο όμως, το άτομο το οποίο με έχει γράψει θα πάρει αυτό τον bonus. Ανάλογα με το πακέτο που θα κάνω εγώ. Επίτηδες, ναι, καλά, Ανδριάννη, την ερώτηση, ευχαριστώ. Κώστα. Μπορεί να πω κάτι. Επίσης, καλησπέρα. Έχουμε δύο μπορεί κάποιος... Ναι. Ναι. Έχει κάποιο άλλο που θέλει να ρωτήσει κάτι? Να πάμε στο Σοφιανό, γιατί μάλλον θα θέλει να διευκρινίσει κάτι. Okay, θέλα, ένα λεπτό να πω κάτι για το πακέτο. Μπορεί κάποιος επίσης που είναι με starter kit να κάνει έναν create package, δηλαδή να μην αγοράσει έτοιμο πακέτο και πάλι ο σπόνσορας του θα πάρει το commission όταν δημιουργήσει πακέτο. Δικαιούται να δημιουργήσει πακέτο έτσι αλλιώς όταν είναι με starter kit. Εκεί θα πάρει πιο λίγα points ο sponsors, αλλά θα πάρει την προμήθεια από το συγκεκριμένο πακέτο. Αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς. Η προμήθεια κυμαίνεται από 10% minimum και φτάνει μέχρι και το 15% για, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για πακέτα άνω των χιλίων. Λέει ο Ρολάντος 22,5, που είναι αυτός που κλείνει τα μεγάλα πακέτα, όταν δεν ξέρει καλύτερα από όλους. 225 ευρώ. Όχι, λέω και για το custom. Ή βάζουμε ένα προϊόν και κάνουμε continuous shopping για να πάρουμε περισσότερους πόντους. Έτσι δεν είναι πακέτο όμως, οπότε δεν θα πάρεις τον πόνους. Δεν είναι πακέτο, αυτό δεν παίρνει πόνους. Δηλαδή, αν θα πάρεις το βασικό το πακέτο, για παράδειγμα, που είναι ένα σωρό, ένα instant gauge και ένα reserve, θα πάρεις τους 100 βαθμούς και αν συνεχίσεις το continuous shopping, θα πάρεις τους βαθμούς, ναι μεν, από τα προϊόντα, αλλά θα πάρεις μόνο 25 δολάρια σαν bonus της εγγραφής. Ο Κώστας κάτι ήθελε. Καλησπέρα. Να ρωτήσω το εξής. Είπαμε ότι, ας πούμε, για να γίνει κανείς Jade μπορεί να γίνει με 4 executive ή 2-8 απλές εγγραφές. Ναι. Εάν με τον έναν παράλληλο τρόπο γίνει, αλλά στην πορεία, είτε οι 4 executive, είτε κάποια από τις 8 εγγραφές του, πάψουν να κάνουν να είναι σε ότωση, πάψουν να παίρνουν προϊόντα ή σταματήσουν κτλ. Χάνεται το track αυτό? Το έχεις μέχρι να έρθει η μέρα που θα πρέπει να γίνει ανανέωση. Όταν λέω ανανέωση, εννοώ. Αν κάποιο άτομο έχει αγοράσει το starter kit του, 30 ευρώ, έχει γίνει και distributor, αλλά δεν έχει ότωση, δεν έχει 6 ότωση. Σε ένα χρόνο χρειάζεται ανανέωση του starter kit, το οποίο είναι στα 20 ευρώ. Αν δεν κάνουν αυτή την ανανέωση, τότε ναι, θα χάσουν αυτή το ότι είναι distributor, το λεγόμενο, και θα χάσεις και εσύ την βαθμίδα αν δεν τους αναπληρώσεις με κάποιον άλλο. Okay, ευχαριστώ. Βασικά είναι ένας χρόνος, έτσι θέλετε 6. Αυτά, παιδιά, τα λέει όταν πας να κάνεις την εγγραφή. Στο starter kit υπάρχει όλη η επεξήγηση ακριβώς μετά. Ότι θέλει 360 πόντους σε ότωση τουλάχιστον το χρόνο. Και το ξεκαθαρίζει ότι είναι σε ότωση. Δεν μετράει το shop, γι' αυτό. Θέλει σε ότωση. Και μετράει ένας χρόνος από την ημέρα που γίνεται το starter kit. Αν για παράδειγμα κάνω εγώ τώρα το starter kit, αλλά κάνω αναβάθμιση τον Αύγουστο, εμένα ο χρόνος μου θα μου κλείσει Απρίλιο. Όχι Αύγουστο που έχω κάνει αναβάθμιση. Είναι από τότε που παίρνεις, δηλαδή, τη θέση στο δίκτυο. Ναι, ακριβώς. Άλλη ερώτηση, παιδιά. Θα πάμε δεύτερη σελίδα. Να πω και κάτι το οποίο το πες πριν. Ναι. Λιγάκι να το εξηγήσω καλύτερα, ειδικά για τους καινούργιους, ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες που στο compensation plan, που μπορεί να είναι και αυτό binary, όπως είναι το δικό μας, με τις δύο ομάδες, είναι ότι στο leadership bonus, αυτό το 20%, 15%, 10% κτλ.,
όταν κάποιος από το downline, όπου εσύ παίρνεις leadership bonus, σε φτάσει σε βαθμίδα, δηλαδή σε ζαφύρι και γίνει και αυτό ζαφύρι, παραδείγματος χάρη, σταματάει η εταιρεία να σου δίνει leadership bonus. Σε εμάς, όχι απλά δεν σταματάει, ας γίνει και καλός διαμάντη. Και εσύ μην είναι ζαφύρι. Θα συνεχίσει η εταιρεία να σε πληρώνει κανονικά. Ακριβώς. Οπότε είναι με τα χαρά των downline μας και εγγραφές μας να μας ξεπεράσουν σε βαθμίδα, παιδιά. Είναι το καλύτερο πράγμα, νομίζω. Γι' αυτό και υπάρχει τόσο teamwork. Να γίνετε όλοι καλύτεροι από εμάς. Αυτό μας λέει ο Κώστας πάντα. Και εμένα και στο Ρολάδο. Τελειώνεται. Να πάω στις Μαλδίβες να κάνω retirement. Εγώ το εννοώ. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, παιδιά, αν δεν έχουμε άλλη ερώτηση, θα προχωρήσουμε να δείξουμε το πώς κάνουμε γραφές και να δούμε. Κώστας, έχει άλλη μια ερώτηση ο Κώστας. Σύντομη και κάτι τελευταίο. Yeah. Έχω την αίσθηση ότι στο Create Package, δηλαδή όταν πάμε να κάνουμε εγγραφή και ο νέος συνεργάτης δεν θέλει κάτι έτοιμο, αλλά κάνουμε Create, αλλάζει η αξία του συμβάθους. Είναι πιο λίγα τα CV να δημιουργήσουμε. Γιατί, για δύο λόγους. Γιατί παίρνει το άτομο που σε γράφει τον bonus, αλλά παίρνει και το άτομο που δημιουργά το πακέτο μία μικρή έκπτωση μέσα στο πακέτο. Οπότε παίρνουν περισσότερα προϊόντα μέσα και είναι πιο χαμηλά τα CV. Μου συνέβη εμένα και ψηλό γιατί κάναμε date με έναν φίλο ο οποίος ήθελε δύο reserve και τελικά το σταματάει το σύστημα και του λέει όχι, πρέπει να κάνεις 100 CV, άρα θέλεις ένα reserve. Και εκεί αξιακά κατάλαβα ότι υπάρχει μια πτώση όταν γίνεται το create. Γενικά, παιδιά, να καταλάβετε κάτι. Θα το δείτε και στην πορεία, όταν η εταιρεία βγάζει κάποια event packages, κάποια εκπτωτικά πακέτα, θα δείτε ότι πραγματικά είναι εκπτωτικά και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει τεράστια έκπτωση από το να τα παίρνει ξεχωριστά, αλλά θα δείτε ότι οι πόντοι δεν είναι ίδιοι, είναι λιγότεροι. Αυτό θα το δείτε δηλαδή και στα εκπτωτικά πακέτα. Η εταιρεία, ξέρετε, το βλέπει, δεν είναι και χάσει να χάνει, έτσι. Είναι λογικό. Ακριβώς. Και τα πιο μεγάλα πακέτα πολλές φορές που λένε στοιχίζουν πολύ. Σε αναλογία, στοιχίζουν πολύ πιο φθηνά από το βασικό πακέτο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ προϊόν μέσα free και ορισμένα πακέτα δίνουν και 11 μήνες το όταν πληρωμένο. Οπότε σε βάθος χρόνου και σε ποσότητα, στο σύνολο, είναι πολύ πιο χαμηλή τιμή που έρχονται ένα προϊόν. Να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν δύο πακέτα, αν δεν κάνω λάθος, όπου βλέπετε στα πακέτα εγγραφής που να λέει One Year, έχει το μήνα που γράφεσαι και τους υπόλοιπους 11 μήνες πληρωμένο τότε. Θα τα δούμε σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο στο πώς κάνουμε τις εγγραφές. Αυτά όλα θα τα δούμε, θα δούμε λεπτομέρεια. Λοιπόν, Ραφαήλ, κάτι θέλεις? Ναι. Ναι, κάτι τελευταίο. Για το customer acquisition ήθελα να ρωτήσω ότι το 5% των bonus και το 10% αντίστοιχα είναι για 5 πελάτες οι οποίοι που είναι σε auto-ship. 5 πελάτες σε auto-ship ή άτομα τα οποία έχεις γράψει εκείνον το μήνα που έχουν πάρει πακέτο εγγραφής, μετράνε και αυτά. Μπορεί όμως να είναι και distributors και να είναι το auto-ship τους. Άρα είτε πελάτες είτε συνεργάτες ο οποίος είναι σε auto-ship ή καινούργιες εγγραφές. Οι πέντε πελάτες γενικής μετράνε. Αυτό θα μας το πω στο άνθρωπο τώρα. Όχι, λέω τώρα, στο acquisition bonus. Αν όχι, αυτό δεν μετράει. Όχι, αυτό δεν μετράει τώρα. Αλλά στο Amsterdam νομίζω θα μας ανακοινώσουμε το νέο πρόγραμμα. Δεν είμαι σίγουρη όμως αν θα τους παίρνουμε. Θα μας τα πούμε όλα εκείνο το νέο το πρόγραμμα. Okay. Ξέρω ότι έναν άλλο πρόγραμμα που έχει στην Αμερική δικαιούσε να τους παίρνεις, αλλά αυτό δεν ξέρω ότι θα έρθει στην Ευρώπη, οπότε δεν τα βάλουμε τώρα. Ναι. Okay. Θα έρθει ποτέ στην Ευρώπη, λέει ο Ρολάντος. Αλλά επειδή ποτέ μιλες ποτέ, ας ελπίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα κάποτε θα έρθει στην Ευρώπη. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Θέλω να επειδή δεν θα μας αφήσει μέσα το σύστημα, θα μας βγάλει έξω σε 2 λεπτά, θα κλείσουμε και θα ξαναμπούμε με τον ίδιο κωδικό μέσα να συνεχίσουμε για τον back office. Οκ, διάλειμμα 1 λεπτό. 1 λεπτό και επαναρχόμαστε μέσα, ναι. Okay.